Η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Φεβρουαρίου σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στη χώρα μας, το σερφάρισμα στο ίντερνετ έχει γίνει πλέον εθνική ασχολία, καθώς η πλειονότητα των Ελλήνων είναι κάθε μέρα online. Η ημέρα αυτή αποτελεί εφαλτήριο ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων στα θέματα που αφορούν την ασφαλή και ηθικά σωστή χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και όλων των διαδραστικών τεχνολογιών, που είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας. 10 Φεβρουαρίου είναι η μέρα για το ασφαλές διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει μπει στη ζωή μας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Έχει αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε, που ενημερωνόμαστε, που εκπαιδευόμαστε, που ψυχαγωγούμαστε. Όμως γι' αυτό, όπως όλα στη ζωή μας, κρύβει τους δικούς του κινδύνους, για τους οποίους γονείς και παιδιά θα πρέπει να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να τους αποφεύγουν. Τα βασικά κομμάτια του διαδικτύου που κρύβουν τους κινδύνους έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων, με τις συνομιλίες μας με αγνώστους, με το διαδικτυακό εκφοβισμό και τη χρήση και έκθεση σε ακατάλληλο για την ηλικία του καθενός χρήστη υλικό. Για όλα αυτά λοιπόν το κέντρο μας έχει ξεκινήσει ήδη ενημερώσεις τόσο σε γονείς με τη μορφή ανοιχτών συζητήσεων, όσο και την διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων, έτσι ώστε οι γονείς να ενημερωθούν και εκείνοι με τη σειρά τους να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, ώστε να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο με έναν πολύ πιο ασφαλή τρόπο από αυτό που κάνουν στην καθημερινότητά τους. Ενημερώσεις σε έφηβους, μαθητές γυμνασίων και ηλικίων, με στόχο μέσα από την εμπειρία που οι ίδιοι έφηβοι καταθέτουν να διαχειριστούμε όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, αλλά και προγράμματα βραχύχρονα στο δημοτικό, στους μαθητές της 5ης και της 6ης, προγράμματα 3-2 ώρων συναντήσεων, με στόχο τα παιδιά από τη μικρή και όλα σε ηλικία να μπορέσουν να κατανοήσουν τις έννοιες που ενδεχομένως στην σχέση τους με το διαδίκτυο να τους δυσκολέψουν. Τα προσωπικά δεδομένα, την προστασία τους σε σχέση με τις συνομιλίες με τους αγνώστους, τη χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών που δεν ανταποκρίνονται στην ηλικία τους, καθώς και θέματα που έχουν να κάνουν με τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Στα πλαίσια αυτά, το κέντρο μας λοιπόν έχει ξεκινήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί 4 προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί προγράμματα σε 4 σχολεία της περιοχής μας μετά από αίτημα των ίδιων των σχολείων. Έχουν πραγματοποιηθεί 2 ομιλίες σε εφήβους, 4 ανοιχτές συζητήσεις για τους γονείς και είμαστε στον προγραμματισμό ενός βιωματικού εργαστηρίου για γονείς, καθώς και δεχόμαστε αιτήματα και ήδη έχουν προγραμματιστεί αρκετές παρεμβάσεις τόσο για τα παιδιά του Δημοτικού όσο και για τους έφηβους μαθητές. Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τους ενήλικους όσο και από τα μικρά παιδιά στη δημοσιοποίηση των προσωπικών μας δεδομένων, στο ανέβασμα φωτογραφιών μας και όχι μόνο φωτογραφιών που μπορεί να απεικονίζονται και φίλοι ή άνθρωποι που δεν έχουν δώσει τη συνένεσή τους, καθώς επίσης χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή από τη μεριά των γονιών, έτσι ώστε να κατανοήσουν ότι δεν είναι εύκολο σε παιδιά μικρής ηλικίας να διαχειριστούν το προφίλ τους και την ψηφιακή τους ταυτότητα, που διαμορφώνεται από τη στιγμή που ανοίγουν ένα προφίλ σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τους ακολουθεί για όλη τους τη ζωή. Είναι σημαντικό όλοι να κρατήσουμε ότι το διαδίκτυο είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος στον οποίο μπορούμε, από τον οποίο μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες, μπορούμε να εκπαιδευτούμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με ασφάλεια, όπως άλλωστε γίνονται και στον πραγματικό κόσμο στον οποίο ζούμε.